αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις. Πάμε μαζί να δούμε λίγο τις φάσεις του αγώνα και μετά να πάμε, αφού έχουμε μαζί μας τον Μπάμπη, και στην αξιολόγηση για να ρωτήσουμε και την επόμενη μέρα, γιατί τα μάτς είναι στο καπάκι και τώρα έχει μαδριγάλι. Λοιπόν, πάμε πρώτα. Εδώ είναι η πρώτη φάση, η ευκαιρία με τον Ιωαννίδη, ο συνδυασμός είναι με τον Βέρμπιτς, αν δεν κάνω λάθος. Ο ίδιος ο Ιωαννίδης είπε ότι τον τζάρτζερε ο αμυντικός, νομίζω, ο Ντουμπάτζο, ναι, και κάπου έχασε την ισορροπία του για το πλασέ. Συμβαίνει. Πάντως εδώ έχει βγει κενό στην άμυνα του Άρη, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ψάξει ωραία έχει εδώ. Ψάξει ωραία συνδυασμό. Το έχει ψάξει το κενό, το έχει ψάξει πολύ καλά. Τον άκουσα από την αρχή ο Παναθηναϊκός. Ψάχνει από εκεί. Καταρχήν πάλι. Έκανε και πλευροκοπήσεις, αλλά του αρέσει του Γιωβάνου στην κατοχή και από. Εγώ συμφωνώ με τον Μπάμπη ότι δεν ήταν τόσο γρήγορος ή τόσο εκρηκτικός, αλλά συνδυασμούς είχε στο 0-0, έτσι. Εντάξει, είχε. Και πάλι εδώ δημιουργεί την ανισορροπία, γιατί έχει κάνει κάτω-κάτω overlap. Έχει ανέβει extreme ο Μλαντένοβιτς, ο Ιωαννίδης με τον Βέρμπιτς αλλάζουν θέσεις. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο παίκτης που καλύπτει, που στον Άρη, νομίζω είναι ο Μπράμπετς, έχει αναλάβει τον Ιωαννίδη, τον έχει χάσει. Και καλά που πάει ο Ντουμπάτζο και κάνει τη. Είναι ολιγορία βέβαια και από τον Άρη, εννοείται. Ναι, ναι. Ο Μπράμπετς πέφτει πάνω στο Βέρμπιτς που κάνει την κίνηση φόρ. Ναι, αυτό. Είναι ο Μπράμπετς ή ο Φαμπιάνο. Ένα από του δύο τον έχει χρεωθεί. Ή ο Μπράμπετς ή ο Φαμπιάνο τον χρεώνεται. Πολύ καλό ο Μπερνάρ μέχρι το 60. Δηλαδή είναι η διαφορά ο Μπερνάρ που αρχίζει και δίνει ατομικές προσπάθειες και, ναι, και τα λοιπά. Απλά δεν έχει πάρει και τίποτα παθηνικό από το Βέρμπιτς και από τον Μαντσίνη. Δηλαδή. Ούτε από τα πλάγια του δεν πήρε τίποτα. Και λοιπόν, το Μαρτσίνη, πάμε να δούμε την ευκαιρία, του Παναγίδη. Νομίζω και εδώ προκύπτει από ένα λάθος του Κότσιρα. Ο Κότσιρα το κάνει. Ναι. Ναι, αλλά πιέζει και ο Παναγίδης όμως. Δεν είναι μόνο λάθος του Κότσιρα, πιέζει και ο Παναγίδης. Άμα δεν τον πιέζει. Σωστό. Υπάρχει, δηλαδή, άμα δείτε σε αρκετές φάσεις, το pressing του Άρη ψιλοθυμίζει λίγο την ΑΕΚ. Στα καλά της. Εδώ Παναγίδης, επειδή κάνει ο Μωρόν. Επιθετικό βάθος λέγεται στο ποδόσφαιρο αυτό. Πρέπει να την κάτσει εκεί στον πέναλτι την πάσα. Εκεί. Ανάμεσα. Να την κάτσει σε ποιον, πώς θα την κάτσει. Εκεί που στο. Βγάλει, ο Μωρό δεν είναι εκεί, στον πέναλτι. Εκεί. Να την κόψει που λέμε. Δεν μπορούσε να την κόψει. Βέβαια. Εντάξει, έβλεπε και τέρμα. Okay. Δεν μπορούσε. Λοιπόν, το 1-0 που προκύπτει από την πίεση του Μωρόν και το λάθος του Μπρινιόλη, ο οποίος εδώ δεν έχω καταλάβει, Μπάμπη, που κοιτάει, που θέλει να δώσει την πάσα, δηλαδή. Στο διπλάνο του. Με την πρώτη, δεν έχει ούτε ένα κοντρόλ και γρήγορη πάσα. Το κοντρόλ, το δεύτερο, τον έστειλε στο. Πήγε να το δώσει με τη μία, μωρέ, και δεν του έκατσε. Με τη μία, συνήθως, δεν τη δει. Ένα γρήγορο κοντρόλ, γιατί με τη μία μπορεί να βρει μια λακκούβα και να σου φύγει από πίσω, παρασά το Μιχόπουλο. Καλό να κάνει ένα κοντρόλ γρήγορο και μια πάσα. Δεν το σκέφτηκε ο Χριστιανός. Εγώ νομίζω ότι επειδή βλέπω μεγάλο άνοιγμα και την πάτσε, θα ήταν η εύκολη να δώσει δίπλα, αλλά πήγε να κάνει βαθιά μάλια. Λοιπόν, τώρα ευκαιρία με Μπερνάρ από πάσα Ιωαννίδη. Αυτό που είπε και ο Μπάμπης, ότι κινήθηκε πολύ ο Μπερνάρ στον άξονα. Νομίζω ότι είναι η πιο ωραία φάση του Παναθηναϊκού αυτή στο παιχνίδι. Ίσως και η πιο ωραία του αγώνα. Συμφωνείς? Ωραία φάση. Είναι η πιο συνδυαστική. Ναι. Αυτό δείχνει αυτοματισμό. Μπάμπη, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτή η φάση. Λίγο το δοκάρι του Μπερνάρ πέρσι στην ΟΠΑΠ Αρίνα που έχασε ο Παναθηναϊκός αρχές Ιανουαρίου. Έτσι, ναι, ακριβώς. Ναι. Τέτοια κίνηση στο χώρο εκείνο είναι το αγαπημένο του κομμάτι, ας το πούμε έτσι. Τώρα, το 2-0 με τον Μενέντες σε μια φάση που, όπως μας ανέλησε και ο Σαβραμίδης, ο Μωρόν πήρε. Εντάξει, μιλάμε για πολλούς παίκτες πάνω του. Ο καλύτερος επιθετικός του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω πόσο, αυτό πήγα να πω. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν τέτοιο επιθετικό. Είχαμε πει πρόσφατα ξεκάθαρα ο Πάουκ, ας πούμε, για παράδειγμα, συγκρίνοντας Πάο Κάρι. Μόνο αυτούς τους δύο δεν έχει τέτοιο εννιάρι. Ναι. Τώρα, αν μπούμε στη λογική να πάμε να βάλουμε και τους άλλους στο παιχνίδι μέσα, τους άλλους μεγάλους. Θα το πούμε σήμερα εμείς και θα το διαβάσουμε κάπου ίσως αύριο. Ίσως ο καλός Λιβάη να μην. Θα το πούμε σήμερα εμείς και θα το διαβάσουμε κάπου αύριο. Λοιπόν, ο Μωρόν ελαράμπησε χθες. Ο Άρης χρόνια ψάχνει σέντερφόρ, είχε πλαϊνούς καλούς, δεν είχε σέντερφόρ. Πάμε να δούμε και την ευκαιρία του Μωρόν για το 3-0. Πολύ καλός ο Σουλεϊμάνοφ.
Και ο Σουλεϊμάνοφ ήταν καλό. Ναι. Ναι. Απλά δεν ήταν. Και στην τελική προσπάθεια. Άντε, μπράβο, αυτό ακριβώ. Εδώ πάλι. Τον έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Τσαπατσούλη και τσαπατσούλικα τελειώματα. Αλλού ο Γετβάη τρέχει να καλύψει ο Βαγιανίδη. Ωραία. Τι παιχτάρα να του πει. Εδώ είναι κλασική μετάβαση με του δύο ακραίου να φεύγουν και να δημιουργούν δηλαδή δύο επιλογέ στον παίχτη που κάνει το κάθετο τρέξιμο. Καλή αντεπίθεση, όχι καλό τελείωμα. Γρήγορο το αναζητώ, ο Παναθηναϊκός. Σωστή υποστήριξη της κόντρα επίθεσης. Αυτό είναι που πληρώνει ο Γετβάη. Δηλαδή ήρθε, μπήκε με το καλημέρα, έπαιξε και δεν έχει τις ανάσες και είναι. Απλώς έχει κάτσει τώρα στην κέντα που δεν έχει ο Γιωβάνοβιτς να τον ξεπεράσει. Είναι πρόβλημα να αυτό, ναι. Ναι. Να τον αλλάξει. Είναι πρόβλημα. Ναι. Αυτό που θες από το παιχνίδι σου το έχεις στη Novibet. Με τα Novibet TV Highlights για να βλέπεις ξανά όποια φάση του παιχνιδιού σε ενδιαφέρει, εδώ παίζεις όπως εσύ θέλεις.